Συνεχίζουμε με τον κύριο Νικόλαο Κογιουντζή, δεύτερο αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προκειμένου να ακουστούν οι θέσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Από την επισκόπηση του σχεδίου νόμου θα εστιάσω στο κομμάτι των διατάξεων που αφορούν στην ολοκλήρωση των επενδύσεων, των αναπτυξιακών νόμων, όπου φαίνεται γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις ουσιαστικά να υποβάλουν την αίτησή τους για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και συγκεκριμένα από 60 μέρες στους 6 μήνες. Είναι σημαντικό επενδυτής, δηλαδή η εκάστοτε επιχείρηση να έχει επαρκή χρόνο να υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γεγονός που σε διάστημα 60 ημερών ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Βεβαίως στο άρθρο 4 επιφορτίζουμε έτσι παραπάνω τους ελεκτικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα τη ΔΜΕΑ που ήδη έχει στην πλάτη της πολλά θέματα που απασχολούν κυρίως τους ελέγχους στην ακρίβεια. Εμείς θέλουμε τους ελέγχους, το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό, γιατί υπάρχει ουσιαστικά ασυνέπεια και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των συνεπών και των ασυνεπών επιχειρήσεων και μάλιστα σαν επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας παραχωρήσαμε 2 αυτοκίνητα για να μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά τους ο συγκεκριμένος ελεκτικός μηχανισμός. Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, θα καθορίζονται ενιαία και τα δικαιολογητικά, παρεμβαίνω και για το προηγούμενο, για τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων και αυτό είναι θετικό. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που μας απασχολεί εμάς ουσιαστικά σαν αγορά, σαν επιχειρηματικότητα και κυρίως σαν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι το θέμα ουσιαστικά της προστασίας του καταναλωτή, γιατί ξέρετε πολύ καλά και η Eurostat το είπε ξεκάθαρα, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη των 28, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε είναι μείζον το πρόβλημα αυτό όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή. Εμείς το εισπράττουμε στις ταμιακές μας μηχανές και το εισπράξαμε και μέσα στην πασχαλινή περίοδο, όπου φαίνεται ότι παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν από τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, δεν υπήρχε η αντίστοιχη καταναλωτική δυναμική. Πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν στοχευμένες πολιτικές που θα οδηγήσουν τη μείωση των τιμών στα ράφια. Να επισημάνω επίσης ότι οτιδήποτε αφορά στα εισοδήματα των πολιτών επηρεάζει άμεσα το σύνολο του επιχειρήν. Αν οι καταναλωτές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες, είναι δεδομένο ότι θα περικόψουν από άλλες αγορές. Άρα μειώνει το τζίρο σε πάρα πολλές επιχειρήσεις και κυρίως μικρές και πολύ μικρές. Η ελληνική κοινωνία και ειδικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά δεν έχουν τις αντοχές για να αντέξουν την επέλαση της ακρίβειας. Αυτό είναι δεδομένο, είναι κάτι που αναγνωρίζει και η κυβέρνηση, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση πρακτικών των πολυεθνικών, αρκεί αυτό να έχει ουσιαστικά αποτέλεσμα για την αγορά και τα νοικοκυριά. Τέλος, εμείς έχουμε ζητήσει από το Οικονομικό Επιτελείο να εξετάσει μείωση των έμεσων φόρων, έστω και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς τα όποια μέτρα έχουν εφαρμοστεί ως σήμερα δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, να ενταθούν οι έλεγχοι στην αγορά, γιατί αυτό που καταλαβαίνω, όχι μόνο ως μέλος, αλλά και ως απλός καταναλωτής, είναι ότι το πάρτι κάποιων πολυεθνικών συνεχίζεται και τα όποια πρόστιμα έχουν επιβληθεί ως σήμερα δεν φαίνεται να τις έχουν αποθαρρύνει. Οπότε απαιτούνται πιο γενναία μέτρα και πιο τολμηρές πολιτικές. Ευχαριστώ. Ο Γιουμτζής, δεύτερος αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, έχετε το λόγο για να απαντήσετε στο ερώτημα του ΣΥΡΙΖΑ.
Για να απαντήσω στον κύριο Γεδίκογλου, να πω ότι επενδυτής μικρός και πολύ μικρός είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή τη στιγμή. Το λέω έτσι αστευόμενος, με την έννοια ότι πρώτον έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα που μόλις στο ΕΣΠΑ το 6% τελεσφορεί μια μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν απορροφηθεί ως τώρα έχουν πάει σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις το 0,002%. Από την άλλη πλευρά, όταν κάνεις μία επένδυση, ένας μικρός και πολύ μικρός, δεν έχει το λογιστήριο μιας μεγάλης επιχείρησης, προσπαθεί με ίδια μέσα ουσιαστικά να καταπολεμήσει όλη αυτή τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Τώρα βέβαια αυτή η γραφειοκρατία έχει γίνει ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Προσπαθήσαμε μέσα από το διαδίκτυο να διευκολύνουμε την επιχειρηματικότητα και έχουμε δημιουργήσει μια αντίστοιχη ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Και βεβαίως για να προχωρήσει ένα μικροεπενδυτής σε μια μικροεπένδυση, μπροστά του έχει να αντιμετωπίσει ένα κολοσιαίο θέμα που λέγεται τραπεζικό σύστημα. 9 στις 10 επιχειρήσεις δεν φτάνουν στον κισέ των τραπεζών. Δεν είναι δικά μου αυτά τα στοιχεία που σας δίνω, είναι της Ελστάτ, έτσι, η οποία έχει κάνει την αντίστοιχη έρευνα και λέει ότι πλέον το 90% είναι αποκλεισμένο ουσιαστικά από οποιοδήποτε μορφής δανεισμού. Και όταν φτάσει κάποια επιχείρηση βέβαια να πάρει ένα δάνειο, καταλαβαίνετε ότι σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο δανεισμού είμαστε 4 φορές ακριβότεροι στο χρήμα. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις εισαγόμενες επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται είτε μέσω διαδικτύου αυτή τη στιγμή που έχουν πρόσβαση σε φθηνό και άφθονο χρήμα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε με ένα επιτόκιο της τάξης το 6,5, 7,5 και 8,5%. Και η διαφορά βέβαια του επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων και τελευταία άνοιξε έτη παραπάνω, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως ένα μεταρρυθμιστικό δίκτυο που πρέπει να διαμορφωθεί στη χώρα μας, που να λέει ότι για να προσελκύσεις και επενδύσεις και εσωτερικές κλπ, να μειώσει την γραφειοκρατία, την αδιαφάνεια και να έχεις και μια ταχύ απονομή δικαιοσύνης, νομίζω ότι όλα αυτά διαχρονικά έχουν φρενάρει. Πρέπει να διαμορφώσουμε όλο αυτό το οικονομικό κλίμα, ώστε να μπορεί να επενδύει και ο μικρός και ο πολύ μικρός, γιατί πρέπει να πω ότι οι 800.000 μικρές επιχειρήσεις, αν προσλάβουν έναν, λύνουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Αυτή είναι η απάντηση. Ευχαριστώ.